Αναβρασμός στην παιδεία. Μια μέρα πριν χτυπήσει το κουδούνι του αγιασμού, οι καθηγητές αποφάσισαν χθες το βράδυ, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση, πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου. Συντριπτική πλειοψηφία, απάντηση του κλάδου σε αυτά που λέει η κυβέρνηση. Απαντάμε με απεργία διάρκειας από τις 16 Σεπτέμβρη, δυναμικά, αποφασιστικά, σε συνεργασία με γονείς, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, με προσπάθεια για συνεργασία με όλα τα σωματεία. Στη χθεσινοβραδινή κοινή συνεδρία των Προέδρων των ΕΛΜΕ με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, υπέρ της πρότασης για πενθήμερες απεργίες, ψήφισαν 72 τοπικές ενώσεις από τις 85 που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Το θέμα προκάλεσε κόντρα και στη Βουλή. Ακούω τους συνδικαλιστές οι οποίοι σπέπτουν πριν ανοίξουν τα σχολεία να ανακαλύψουν χιλιάδες κενών. Πώς τα ανακάλυψαν, ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Τι αξιοπιστία έχει αυτή η καταγγελία? Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι γονείς και οι μαθητές θα αγκαλιάσουν αυτές τις κινητοποιήσεις, και όχι μόνο όσοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση, αλλά και άλλοι κλάδοι εργαζομένων θα σταθούν δίπλα τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το μέτωπο ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση που σε ξεθεμελιώνει μέρα με τη μέρα ό,τι έχει μείνει, πρέπει να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Σε αναβρασμό βρίσκονται και οι δάσκαλοι μετά την άκαρπη συνάντηση που είχε χθες η ΔΟΕ με τον Υφυπουργό Παιδείας Σημεών και Δίκογλου. Λουκέτο όμως μπήκε από σήμερα και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για μια εβδομάδα. Απεργία μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα και το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και τα ΤΕΗ όλης της χώρας. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.